Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Σήμερα θα είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Σήμερα είναι Κυριακή 29 Δεκεμβρίου. Την Ελλάδα την έχει χτυπήσει η ζηνοβία. Όλο το βράδυ έβρεχε μανιασμένα και φυσούσε. Λοιπόν, εγώ θα πάω να συναντήσω τον Λάζαρο στην Πειραϊκή και θα κατευθυνθούμε προς Κόρινθο. Χτυπιέται ίσως λιγότερο από άλλες περιοχές. Θα έχει ένα τεσάρι βοριά με ταχύτητα εκεί γύρω στα 35 αν είδα καλά στο χιλιόμετρα αέρα, αν είδα καλά στο μετέο. Και θα πάμε να παλέψουμε εκεί πέρα με την τύχη μας. Και θα είναι και λίγο, φανταζόμαστε, με τις καιρικές συνθήκες περιπετειώδης η εξόρμηση. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Το κρύο είναι τσουχτερό. Θα σας δείξω εδώ. Έχει 5 βαθμούς Κελσίου. Η ώρα είναι 5:20. Έχω ξεκινήσει από τις 5. Κοντεύω τώρα να συναντηθώ με τον Λάζαρο. Λοιπόν, το μόνο που μπορεί να μας το χαλάσει είναι η βροχή. Λοιπόν παιδιά, η προσπάθεια για Πόρτο Γερμενό απέτυχε, γιατί όπως βλέπετε ο δρόμος ήδη πολύ χαμηλά είναι με χιόνι. Χιονίζει, το έχει ψηλοστρώσει κιόλας. Οπότε είναι άκυρο. Πάμε πίσω. Θα ρίχνει τις κακομήρας πάνω. Πολύ χιόνι. Και αφού λοιπόν παιδιά έχουμε κάνει το γύρο του Λεκανοπεδίου με τον Λάζαρο, γιατί ξεκινήσαμε για Κορινθιακό, αλλά στο σημείο που πηγαίναμε, μάλλον από που θα περνούσαμε, είχε χιόνι. Μετά αποφασίσαμε να πάμε προς Οροπό. Είχε καταιγίδα, φάγαμε 2,5 ώρες στο δρόμο. Ήρθαμε προς Σούνιο μεριά. Εδώ είναι λίγο πιο μαλακά. Τώρα ξεκινήσαμε. Αν τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως η ζηνοβία έδειξε τα δόντια της. Λάζαρε, έλεγα εδώ πέρα στους φίλους ότι αφού κάναμε το γύρο του Λεκανοπεδίου και συναντήσαμε βροχές, καταιγίδες και χιόνια, αποφασίσαμε να έρθουμε προς Σούνιο, που έχει μαλακώσει λίγο. Μια χαρά είναι, ρίχνουμε τώρα και βλέπουμε. Αυτό, από το να είμαστε σπίτι, ναι, τι το θέλει. Αυτό, λοιπόν, κάτσε να ρίξουμε καμιά βολή και αν έχουμε κάτι τα ξαναλέμε με τα παιδιά. Λάζαρε, για πες τα κόλπα σου εδώ ρε, τι καλάμι έχεις και μηχανισμό. Εδώ έχω ένα κρόνι, 270, 720, ένα μηχανάκι τραμπούκο τριχίλιαρο, παλιό. Εδώ έχω ένα τάιμπα με ένα σολπάρα 1545 και τα πιο βαριά μήνω και τέτοια. Άψογος. Ωραία ρε φίλε. Κάτσε γιατί είσαι και ψηλός και τις προηγούμενες φορές την έπαθα με την κάμερα. Με την κάμερα, έδειχνα το σώμα. Να σου πω, για πες μας λίγο ρε, πόσο ασχολείσαι με το spinning. Λοιπόν, λόγω casting από μικρός με τον πατέρα μου και επειδή ήταν και ναυτικός, είχε φέρει εκείνα τα χρόνια 2097, είχε φέρει κάτι Mitchell και κάτι Shakespeare παλιά με κάτι ραπάλα ξύλινα, ήταν η πρώτη επαφή. Όπου είχαμε στήσει τις παραλίες, τα καλάμια, τα κάστινγκ και είχαμε από δίπλα ένα σπινάκι και άμα μέσα γινόταν κανένα κυνήγι ρίχναμε. Αυτό ήταν η πρώτη επαφή και σιγά σιγά, όπως και εσύ, όπως και όλοι μας. Λοιπόν παιδιά, σας δείξω λίγο τώρα εδώ πέρα πως δουλεύει και ο Λάζαρος στο Go The Dog και θα σας δείξω όσο μπορώ και την κίνηση. Κοιτάξτε το καλάμι και την κίνηση που κάνει, γιατί το δουλεύει εξαιρετικά. Συμφωνώ. Μία το κάνω αργά, μία το κάνω γρήγορα, μία το κάνω πάψη. Έχω δει ψάρια, έχω πάρει ψάρια. Δεν είναι κάτι σταθερό, ούτε κάτι ας πούμε είναι νόμος. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι την κίνηση, αυτό το βε που σχηματίζεται, με αυτά τα δύο χτυπηματάκια που μετά σιγά σιγά εξοικειώνεται το χέρι. Τα δύο αυτά χτυπηματάκια κάνουν το τεχνητό να πηγαίνει αριστερά-δεξιά, όπως βλέπετε. Αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα που έρχεται. Πάει και στην πάψη μένει. Όταν ξαναξεκινάει, δείχνει ότι ξαναξεκινάει η πορεία.
Όχι φίλε, το είναι αληθοφανές ρε, αυτό, what the dog φίλε, τέλειο. Αυτό. Ωραία. Το χέρι δηλαδή αρχίζει και στα γρήγορα walk the dog και τα πολυσυζητημένα και τα εξεζητημένα, αρχίζει και συνηθίζει με το σιγανό walk the dog. Οπότε ό,τι υπάρχει μέσα και κυνηγάει και δείξει κάποια διάθεση, θα ορμήξει και στο άρμα. Το γρήγορο μεν καλύτερα, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Πρέπει να γίνει εξοικείωση. Νομίζω ότι τα πες όλα, Λάζαρε. Τι γλάρι ρε παιδιά, πολύ χαζοπουλιά. Δηλαδή βλέπουν, πετάω το τεχνητό, βλέπουν την πετονιά, με βλέπουν στα 2 μέτρα 3 με το καλάμιο τη σέρνο, εκεί να πάνε να βουτήξουνε. Δηλαδή πολύ χαζοπουλιά. Πάει και το 2019. Α, δούμε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και το καλύτερο από ψαρευτικής πλευράς. Το μόνο καλό ήταν αυτό, ότι με τα βιντεάκια έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, έχω βοηθηθεί μέσα από τα βιντεάκια να καλυτερέψω, και αυτό οφείλεται σε πολλούς φίλους που μέσα από λάθη που ήρθανε μπήκανε στον κόπο και ασχοληθήκανε και μου στείλανε κάποια σχόλια προς βελτίωση δικά μου. Λοιπόν, και ήταν αυτό παιδιά, δηλαδή σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας του καναλιού. Εντάξει, να υπάρχει μια κοινότητα μικρή δικιά μας που θα βοηθάει ένας τον άλλον. Θα λέμε και τους ενδιασμούς μας και τις απορίες μας και ό,τι μας προβληματίζει. Δηλαδή και η αψαρία είναι ένα θέμα ρε παιδάκι μου που προβληματίζει πολύ κόσμο. Τελικά έχω την εντύπωση ότι δεν φταίμε και για όλα εμείς. Κάτι λίγο οι κλιματικές αλλαγές όπως έχουμε ξαναπεί, κάτι λίγο ότι πιέζονται πολύ τα μέρη. Εμείς τέλος πάντων κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν έρθει το ψάρι ήρθε. Πάντως για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους, γιατί πραγματικά έχω πάρει μεγάλη βοήθεια από αυτούς. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, είτε προσωπικά όπως με τα παιδιά που έχω πάει για ψάρεμα, όπως καλή ώρα ο Λάζαρος ας πούμε, ο Αριστομένης, ο Σπύρος. Βλέπω ότι πραγματικά άξιζε αυτό που έγινε με τα βιντεάκια. Δηλαδή πραγματικά άξιζε. Γιατί παιδιά να ξέρετε, βέβαια μπορεί να μην απασχολεί, εντάξει και κατανοητό, να ξέρετε ότι χρειάζεται, έστω και εγώ που δεν κάνω επαγγελματική δουλειά, δηλαδή μόνο ένα edit κάνω της πλάκας, αλλά χρειάζεται αρκετή ώρα για να μονταριστεί ένα βίντεο και να έχει ένα νόημα, που εντάξει το στερείς είτε από τον προσωπικό σου χρόνο είτε από την οικογένειά σου. Αλλά χαίρομαι πραγματικά γιατί έχει απήχηση και μέσα από αυτό επαναλαμβάνω, έχω πάρει και εγώ πολύ βοήθεια, αλλά έχω γνωρίσει και πολλούς αξιόλογους ανθρώπους. Και έχω και στα σκαριά με ένα φίλο μου που ασχολείται να κάνω και ένα βίντεο με heavy casting, έτσι να πάρουμε λίγο και την εμπειρία κι εμείς, να δούμε πως είναι, οπότε θα έχει και κάποιο βιντεάκι ας πούμε με heavy casting. Οπότε το 20 πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι από ψάρια γεμάτο, αλλά από ψαρευτικές εξορμήσεις και εμπειρίες νομίζω ότι θα είναι γεμάτο. Παιδιά τώρα γίνεται χαμός, τώρα ρίχνει χαλάζι. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ στη θάλασσα είναι χαλάζι όλο, δεν είναι βροχή. Να, χτυπάει και κάτω. Αυτό. Εμείς όμως βαράμε. Λοιπόν, Λάζαρε, κάπως έτσι φίλε θα αποχαιρετήσουμε, γιατί θα είναι το τελευταίο βίντεο για τη χρονιά. Ναι, και μετά τη χρονιά έρχονται δυνατά πράγματα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Έχει λίγο και ο καιρός, αν και δεν μας άμεσε το καιρό όπως είδες. Και με τις εξορμίες πιστεύω θα είναι πιο πλούσιο το κανάλι. Αλλά κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε τους φίλους. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά σίγουρα. Καλή χρονιά παιδιά, και ευχαριστώ και για τη στήριξη και για όλα και για τις συμβουλές. Και εδώ με τον Λάζαρο σήμερα εκτός κάμερας μου είπε και 2-3 πραγματάκια σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους που βοηθάτε και στηρίζετε και το κανάλι. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά σε όλους, χρονιά πολλά.